πρόσεξες φαντάζομαι το τι φόρεσες, γιατί υπάρχουν φωτογράφοι. Θα μου επιτρέψετε να μην το σχολιάσω αυτό καθόλου. Νομίζω ότι έχει ολοκληρώθηκε στη φωτογραφία που ανέβασα και στο κείμενο που έγραψε. Τώρα, αν κάποιος ήθελε να το διαβάσει ή να μην διαβάσει προσεκτικά αυτό που έγραψε, είναι άλλο θέμα. Είναι πολύ ρηχό και δεν θα με ενοχλούσε κάτι τέτοιο, γιατί θεωρώ ότι δεν έχει και καμία βάση και καμία απολύτως σημασία. Θα πρέπει να προσέχουμε γενικά τι λέμε για τους ανθρώπους και για τον τρόπο με τον οποίο κινούνται. Ειδικά όταν αυτοί έχουν δείξει σημάδια για το ότι κινούνται σε χαμηλούς τόνους και έχοντας ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι προσανατολισμό και κοιτώντας τη δουλειά τους, τότε θα πρέπει να προσέχουμε τι διατυπώνουμε για τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να μην είναι καθόλου σταθερός στα κιλά του και να είναι και απόλυτα σταθερός. Και μαγιά του να κάνει και το ένα και το άλλο. Δεν είχε να κάνει με την εμφάνιση αυτό που με ενόχλησε. Είχε να κάνει με το γεγονός κυρίως ότι συνδέει την ψυχολογία ενός ανθρώπου. Πέρα από το γεγονός ότι μιλάς αγενός για έναν άνθρωπο, αυτό είναι ένα θέμα. Και αν είναι ψέμα, είναι αγένεια και ψέμα μαζί. Όταν όμως αυτό το πράγμα επεκτείνεται και μιλάς και ταυτίζεις την ψυχολογία του για το ότι δεν κάνει τηλεόραση, ενώ μπορεί να έχει επιλέξει να μην κάνει τηλεόραση ή μπορεί και να μην το έχει επιλέξει τελική ανάλυση. Όταν αυτό ταυτίζεται με την ψυχολογία του, αυτό πέρα από θράσος είναι, τι να σας πω ρε παιδιά, εγώ το θεωρώ ντροπή για αυτό που το γράφει. Θεωρώ ότι είναι ξεδιάντροπο. Θα έχει πάρει λίγο η μπουλέ. Θα έχει πάρει για συγκεκριμένο λόγο. Το ξαναδούμε πάλι δεύτερη φορά. Ωραία παιδιά, μπράβο σας. Πρώτη φορά στην τελική φορά. Να μην το δούμε, δεν υπάρχει να το δούμε. Δεν πειράζει. Το καταλάβανε. Κάτι έχει κολλήσει. Εγώ το κατάλαβα όλα. Εμπεδώσαμε, δεν έπαιγε το δεύτερο. Ανάδρομος, ξαναπέζουμε τα βίντεο. Όχι, εντάξει, ανάδρομος πήγε στη θέση. Δεν φάνηκε. Τώρα από τώρα θα τρέχει. Για συγκεκριμένο λόγο έχει τατιστεί, Νάδια. Το είπε κάποιος αυτό. Ναι, γράφτηκε. Της γράψαν ότι μπορεί να... Είναι στα down της. Δεν μπορώ και να το πω, παιδιά. Δεν ώρα να το πω. Έχει δίκιο η κοπέλα τώρα. Ότι υπάρχει είναι επειδή δεν είναι στην τηλεόραση. Και επειδή το γράψαν, δεν σημαίνει μόνο ότι ισχύει. Δηλαδή την έχει πειράξει ψυχολογικά. Εγώ επειδή πρέπει να γράψει χειρότερα, νομίζω. Τώρα δεν θα την επαναλάβω γιατί διαφωνώ λίγο μαζί. Αυτό το ότι να γράψει ότι υπάρχει είναι άλλο για την αντίδραση στην Ευρώπη είναι ντροπή. Και εσύ ρε, δεν το παίζει στου ανώτερου και δεν το παίζω ανώτερη. Έχουν γράψει και πολύ χειρότερα και δεν έχει απαντήσει. Αυτό είναι πτεσματάκι. Αυτό εσύ πώ κρίνει να το χειρότερο το καλύτερο. Δεν μπορεί να έχει γνώμη στο πώ είναι η γνώμη τη Νάντια για αυτό που έχουν γράψει για εκείνη. Μπορεί να κάνει δώρο για κάτι που δεν υπάρχει λόγο. Δεν τον έκανε μόνο και στον δώρο. Για σένα δεν υπάρχει λόγο. Τον έκανε δώρο που έγραψε κείμενο μετά. Ναι, αλλά το δώρο έγινε γιατί συνδέσανε την εικόνα τη που υποτίθεται ότι είχε παραπάνω κιλά με την ψυχολογία τη που είναι ρηγμένη γιατί δεν είναι στην τηλεόραση. Εκεί είναι που τη χτύπησε. Αν είναι καλά ψυχολογία, εγώ θα αποδείξω στον καθένα ότι γράφει ότι δεν έκανε τηλεόραση. Πριν από λίγε μέρε η Λαμπύρη που ήταν καλεσμένη εδώ είπε ότι όταν εγώ έκανα το δελτίο και δεν έκανα την εκπομπή μου, λέει ο κόσμο, μα πού είσαι, δεν είσαι τηλεόραση. Και αισθανόμουν χάλια. Δηλαδή ότι. Ναι, ότι με λυπόντουσαν. Αυτό την είχε πειράξει. Η μπουλέ μπορεί να. Η ίδια μπορεί να μην να το επιλέγει να είναι στη τηλεόραση, μπορεί να μην τι έχουν προτείνει. Δεν έχει να κάνει πάντως με την ψυχολογία. Μπορεί να παίρνει πολύ χαρά το θέατρο. Ναι, παιδιά, κάθε χρόνο. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι πολλές φορές όταν είσαι ευτυχής και με αγαπημένους φίλους και περνάς καλά, παίρνεις κιλά. Καλενέ, τι σχέση με το κιλά, σιγά.